Κοιτάξτε, χθες έγινε μια δύσκολη, θα έλεγα, συνάντηση ανάμεσα στους δύο ηγέτες. Το τελικό αποτέλεσμα, η ανακοίνωση δηλαδή της κυρίας Βάσερχάιν, η οποία είναι προϊόν συμφωνίας ανάμεσα στους δύο ηγέτες, που ήταν βασική επιδίωξη του Προέδρου Αναστασιάδη, ότι δηλαδή για να ολοκληρωθεί αυτή η φάση των συνομιλιών, η λεγόμενη δεύτερη φάση, θα πρέπει να υποβληθούν προτάσεις σε όλα τα θεμελιώδη θέματα. Είναι πολύ σημαντικό για μας, είναι κάτι που επιδιώκαμε, είναι κάτι που ήταν διαχρονική η θέση της ελληνοκυπριακής πλευράς. Είναι η πρώτη φορά που, αν θέλετε, αποτυπώνεται σε μια ανακοίνωση. Αυτό που μένει τώρα να δούμε είναι στην πράξη ο κύριος Έρογλου, η τουρκοκυπριακή πλευρά, η τουρκική πλευρά, να υποβάλει προτάσεις για όλα τα θέματα. Σε σχέση με την εκπεριτροπής Προεδρία, κύριε Χριστοδουλίδη, δεν τέθηκε ποτέ, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, τέτοιο ζήτημα στο τραπέζι? Στις προτάσεις που η δική μας πλευρά έχει υποβάλει στο θέμα της διακυβέρνησης, της κατανομής εξουσιών, δεν προβλέπεται τέτοια πρόταση, και ως εκ τούτου αυτό που αναφέρει ο κ. Σέρογλου, ότι την έχουμε προσύρει, δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Μάλιστα. Και σε σχέση με τις τεχνικές επιτροπές, η ένσταση του κ. Έρογλου στις δύο από τις τέσσερις που πρότεινε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης υφίσταται? Υπάρχει μια αρνητική στάση του κ. Έρογλου στη δημιουργία μιας τεχνικής επιτροπής για τα θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς, και οφείλω να πω, και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά αυτά που έχουν επαφή με τους Τουρκοκυπρίους, αντιλαμβάνονται την προστιθέμενη αξία που θα είχε μια τέτοια τεχνική επιτροπή, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας, έτσι ώστε να υπάρξει συγκεκριμένο αποτέλεσμα.